Για την εκτεταμένη καταστροφή του χώρου τη Αγία Σοφιά δύο χρόνια μετά την μετατροπή τη Σεντζαμί και την εγκληματική απερισκεψία των διαχειριστών του μνημείου, μεταξύ άλλων, μίλησε στο Πενταπόσταγμα ο Σερήφ Γιασάρ, πρόεδρο του Συλλόγου Ιστορία τη Τέχνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αγία Σοφία είναι η διάλυση τη Επιστημονική Επιτροπή του Μουσείου τη Αγία Σοφία, κατήγγειλε ο κ. Γιασάρ, συμπληρώνοντα πω διορίστηκαν πολλοί ανειδίκευτοι άνθρωποι σε μια δομή που χρειάζεται πολύ ευαίσθητη προστασία. Ο κύριος Γιασάρ εκτιμά πως η προστασία του μνημείου δεν παραλείπεται σκόπιμα από το κράτος, ωστόσο τονίζει πως η απερισκεψία τους και η αποτυχία τους να λάβουν προφυλάξεις με βαριά άγνοια είναι χειρότερη από εσκεμμένη βλάβη. Καλεί σε άμεση ανασύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αγίας Σοφίας, ενώ επισημαίνει πως περισσότεροι ειδικοί φρουροί ασφαλείας θα πρέπει να αποτρέψουν αυτούς που έρχονται να βλάψουν την Αγία Σοφία. Το μεγαλύτερο παράπονο μα, αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι αρχέ δεν δείχνουν αρκετή ευαισθησία, λέει ο ίδιο, ενώ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η UNESCO έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, από την άλλη όμως άλλα κράτη δεν έχουν επίσημο δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις. Το γεγονός ότι απαγορεύτηκε ειδικά στον ίδιο η λήψη φωτογραφιών εντός της Αγίας Σοφίας, χαρακτηρίζει πλήρες έσχος ανομία, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή η απαγόρευση δεν θα με εμποδίσει από το να προστατεύσω την Αγία Σοφία. Για τα γεγονότα του Φεβρουαρίου στην Μονή της Παναγίας Μελά, ο κύριος Γιασάρη είπε πω σύλλογος έγινε αίτηση στις επίσημες αρχές για να διερευνηθεί το θέμα, Όμω η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ασέβεια και έγκλημα σε δομέ που είναι τόσο ευαίσθητε και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά αναφέρει. Καταλήγοντα, αναφερόμενο στι θρησκευτικέ ελευθερίε στην Τουρκία, ο κ. Γιασάρε εξηγεί πω νομίζει ότι όποια θρησκεία είναι ισχυρότερη σε όλο τον κόσμο είναι ανώτερη από τι άλλε, γι' αυτό έχω την ίδια απόσταση από όλε. Στην πραγματικότητα, το θέμα δεν είναι το καθεστώ τη Αγία Σοφία. Γιατί είτε ένα ιστορικό κτίριο είναι τζαμί, εκκλησία ή μουσείο, οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται αυτέ τι κατασκευέ και να τι παραδώσουν στι μελλοντικέ γενιέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αγία Σοφία είναι η διάλυση τη Επιστημονική Επιτροπή του Μουσείου τη Αγία Σοφία, η οποία αποτελείται από του σημαντικότερου καθηγητέ τη Τουρκία αφού έγινε τζαμί και ο διορισμό πολύ ανειδίκευτων ανθρώπων σε μία δομή όπω η Αγία Σοφία που χρειάζεται μια πολύ ευαίσθητη προστασία Καθώ και η λήψη αποφάσεων που βλάπτουν αυτή την ιστορική δομή, καταγγέλει ο πρόεδρο του Συλλόγου Ιστορία τη Τέχνη. Απαντώντα το αν η προστασία του μνημείου παραλείπεται σκόπιμα από το κράτο, ο κύριος Γιασάρ πιστεύει πω αυτό δεν ισχύει, τονίζοντα πω το χειρότερο. Είναι ότι οι διαχειριστέ εκεί δεν λαμβάνουν υπόψη τι προειδοποιήσει των ειδικών με υπέρτατη αλαζονία και τι αγνοούν. Ο μεγαλύτερο λόγο τη καταστροφή στην Αγία Σοφία είναι οι λανθασμένε πρακτικέ και η παράτυπη εισρωή επισκεπτών, εξηγεί συμπληρώνοντα πω οι διευθυντέ δεν είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα και παίρνουν λάθο αποφάσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκατοντάδε ή και χιλιάδε άνθρωποι στον κλειστό χώρο τη Αγία Σοφία ταυτόχρονα. Οι παπουτσοθήκε που είναι εγκατεστημένε στον κλειστό χώρο θα πρέπει να αφαιρεθούν αμέσω, λέει. Για τη χρήση Τη ιστορική μονή Παναγία Σουμελά για τι ανάγκε βιντεοκλειπ ενό DJ ηλεκτρονική μουσική, αναφέρει πω ω σύλλογο κάναμε αίτηση στι επίσημε αρχέ για να διερευνηθεί αυτό το θέμα. Στόχο μα είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τέτοιου είδου αδικήματα και να πιέσουμε τι αρχέ να τι προστατεύσουν. Τέλο, αναφερόμενο στι θρησκευτικέ ελευθερίε στην Τουρκία, θεωρεί πω όποια θρησκεία είναι ισχυρότερη σε όλον τον κόσμο είναι ανώτερη από τι άλλε. Γι' αυτό έχω την ίδια απόσταση από όλε, καταλήγει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.